Λοιπόν, πήγαμε στο Ρέθυμνο. Πού θες να πάμε τώρα? Βασικά, θέλω να μάθω τι θα γίνει με τους δασικούς χάρτες. Θέλω να μάθω τι γίνεται με το κτηματολόγιο. Ναι. Θέλω να μάθω τι γίνεται με την εκτός σχεδίου δόμηση. Θέλω να τα μάθω όλα. Πολλές απορίες μου φαίνεται έχεις. Δεν ξέρω, εγώ μίλησα μαζί του και μου τις δημιούργησε. Δεν τις είχα πάντα, η αλήθεια είναι. Ωραία προλόγηση λοιπόν τον καλεσμένο μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Καριωτάκη, καλησπέρα κύριε Σαββίδη, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την φιλοξενία. Λοιπόν, να κάνουμε τις συστάσεις. Γιώργος Δρακονάκης, πρόεδρος Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης. Πολύ καλησπέρα σας. Είστε και μέλος της επιτροπής που ελέγχει τους δασικούς, νομίζω τις αντιρρήσεις. Βεβαίως, είμαι στην επιτροπή η οποία είναι εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Και με τι ρυθμούς πάτε, γιατί μαθαίνουμε ότι πηγαίνει πιο αργά. Γίνεται το κατά το δυνατόν γρηγορότερο δυνατόν. Τα προβλήματα είναι πολλά. Έχουν ξεκινήσει από παλαιότερα, έτσι, από σύσταση των δασικών χαρτών. Αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο λειτουργεί μια επιτροπή αντιρρήσεων. Οι αντιρρήσεις στο Ηράκλειο είναι περίπου 7.000. Όπα, όπα, μισό. Έχει 7.000 αντιρρήσεις και έχουμε μια επιτροπή. Μάλιστα. Α, καλά. Η οποία συνεδριάζει κάθε πότε. Η οποία συνεδριάζει αναλόγως. Το φόρτο που υπάρχει και στην Επιτροπή, μήνα παραμήνα κάποιες φορές, πολύ και πιο γρήγορα. Όχι, να το θέσουμε μάλλον αλλιώς. Όταν συνεδριάζει μια Επιτροπή εδώ στο Ηράκλειο, που είστε κι εσείς, πόσες υποθέσεις μπορεί να διεκπαιρεώσει? Η νομοθεσία, ο νόμος που αφορά τις Επιτροπές Εξής Αντιρρήσεων, μιλάει για τουλάχιστον 100 υποθέσεις. Εμείς εξετάζουμε γύρω στις 120, είναι το μέγιστο που μπορούμε να επιτύχουμε, με τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται και η ορθή κρίση της κάθε υπόθεσης. Έτσι, διότι για να εξεταστεί κάθε υπόθεση, πρέπει ο ενδιαφερόμενος πολίτης να μας προσκομίσει διάφορα έγγραφα, είτε αυτά αφορούν το δεξιακό, να τεκμηρώνουν τον έννομο συμφέρον, δηλαδή είτε τίτλους ιδιοκτησίας, τεχνικά έγγραφα όπως τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία να καθορίζουν την έκταση η οποία έχει υποβάλει ο πολίτης στην έστασή του, και ιδανικά και κάποια τεχνική έκταση από δασολόγο ή τοπογράφο που αφορά τη φωτοερμηνεία της περιοχής, όπου μας τεκμηριώνει γιατί έχει κάνει αντίρρηση συγκεκριμένη έκταση και ζητάει να αποχαρακτηριστεί από δασική. Μεγάλο το κομπιουτεράκι, 120 τη φορά, 7.000. 10 χρόνια περίπου. Α, ωραία, το είπα. Ωραία. Δηλαδή σε 10 χρόνια περίπου θα έχουμε ολοκληρώσει με τις αντιρρήσεις. Με τους ρυθμούς που πηγαίνουμε, ναι. Εάν δεν κάνει κάτι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ώστε να αυξηθούν οι επιτροπές, να σας πω ενδεικτικά ότι στο Ηράκλειο είναι μια επιτροπή με 7.000 αντιρρήσεις, στο Λασίθι είναι άλλη μια επιτροπή με 8.000 αντιρρήσεις. Μάλιστα, να σας πω εδώ ότι όταν συστάθηκαν οι επιτροπές στο Ηράκλειο, στην αρχή ήταν δύο. Η μία από τις δύο δεν λειτουργήσε ποτέ, διότι ο δασολόγος, ο οποίος ήταν στη δεύτερη επιτροπή, χρειάστηκε να πληρώσει τη θέση του δασολόγου στο Λασίθι, για να μπορούν να συνδιάσουν στο Λασίθι. Μάλιστα. Στο Ρέθυμνο, στο Λασίθι έχουν 8.000 αντιρρήσεις. Περίπου, πάνω κάτω. Μάλιστα. Πώς γίνεται Ρέθυμνο, να είναι λίγο έτσι παράξενο, δεν είναι ότι είναι παραπάνω από ότι στο Ηράκλειο οι αντιρρήσεις των ομολογιστήριων? Αλλά θα μου πείτε, το έλεγα αυτό. Εντάξει, είναι ενώ πληθυσμιακά το παίρνουμε πολίτη. Δεν έχει να κάνει με τον πληθυσμό, έχει να κάνει με τη γεωμορφολογία του εδάφους. Κυρίως στο Ηράκλειο έχουμε μεγαλύτερες εκτάσεις. Βλέπετε τον κάμπο της Γεωργικής, εννοώ, τον κάμπο της Μεσαράς, το Καστέλι κλπ. Στο Ρέθυμνο είναι περί τις 9.500 αντιρρήσεις με μία επιτροπή. Και στα Χανιά έχουν 4 επιτροπές, αλλά εκεί έχουν περίπου 30.000 αντιρρήσεις να εξετάσουν. Ο Χριστός, 30.000! Ναι. Πώς έγινε τώρα, τι έγινε? Συγγνώμη, σε επίπεδο χώρας πόσες αντιρρήσεις? Νομίζω 355.000. Μάλιστα. Αυτό όλο μέχρι πότε πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, κύριε Δρακονάκη? Δεν υπάρχει χωρικός όριος που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι εφόσον δεν εξεταστούν οι αντιρρήσεις και ανακυρωθούν οι δασικοί χάρτες, δημιουργούνται προβλήματα στην ακίνητη περιουσία των πολιτών. Μάλιστα. Είτε σε επίπεδο μεταβίβασης, δεν μπορούν να αξιοποιήσουν, να μεταβιβάσουν, να πουλήσουν, είτε ακόμα και σε επίπεδο αξιοποίησης με μια οικοδομική άδεια. Α, δηλαδή κάποιος δεν μπορεί να χτίσει την περιουσία του ουσιαστικά. Τον περιορίζει κατά πολύ. Οι αντιρρήσεις τώρα που συζητάμε, που εξετάζεται, σε τι αφορά? Είναι αυτό που λέμε τα πρόδειλα σφάλματα κατά βάση? Είναι μια κατηγορία, είναι τα πρόδειλα σφάλματα, και μια κατηγορία είναι αντιρρήσεις επί του χαρακτήρα. Τα πρόδειλα σφάλματα αφορούν περιπτώσεις τα οποία ο δασικός χάρτης έχει εσφαλμένα αποδώσει δασικό χαρακτήρα στην έκταση. Αυτό κατά την άποψη του συλλόγου μας και κατά την άποψη και του Πανελλήνιου Συλλόγου Αγρονόμων των Παράφων Μηχανικών, οφείλεται σε ότι κατά τη διαδικασία σύνταξης των δασικών χαρτών, τα γραφεία που συμμετείχαν στις μελέτες είχαν μόνο κατηγορία
μελετικό πτυχίο κατηγορίας 24, δασικών μελετών. Μάλιστα. Χωρίς τη σύμπραξη γραφείων με μελετικό πτυχίο κατηγορίας 16 τοπογραφικών, που είναι και κατεξοχήν αρμόδιοι στο να αποδίδουν σωστά τη γεωμετρική πληροφορία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούν σφάλματα όπως σφαλμένα όρια παροτρίωσης να περάσουν στους δασικούς χάρτες και να έχουμε το εξπαράδοξο τούτη μεταξύ μιας ιδιοκτησίας και του δρόμου να παρευρίσκεται μια λωρίδα δασικής έκτασης. Πώς γίνεται αυτό? Ανάμεσα στον δρόμο και στο σπίτι ένα δάσος. Άλλα προβλήματα ήταν ότι μπορεί να έχουν περαστεί εσφαλμένα τα όρια των οικισμών, είτε και τα όρια των διανομών του Υπουργείου Γεωργίας, τα οποία τα κλείνονται μάχια, να το πούμε πιο απλά, τα οποία ουσιαστικά αποτελούν και αγροτική έκταση. Αυτό έχει δημιουργήσει λοιπόν ένα συνοθήλευμα σφαλμάτων, είτε πρόδειλων, κυρίως αυτά και των αντιρρήσεων, τα οποία προφανώς και έχουν αυξήσει τον αριθμό των αντιρρήσεων κατά αυτόν τον τρόπο. Ενώ θα μπορούσαν να έχουν πολύ λιγότερες, εάν είχαν γίνει σωστά οι διαδικασίες σύνταξης των δασικών χαρτών. Εσείς τώρα στις υποθέσεις που εξετάζετε στην Επιτροπή, σε τι ποσοστό, μια γενική εικόνα θα θέλαμε, βλέπετε οι αντιρρήσεις να έχουν πράγματι βάση και αίρισμα και κάποιες να είναι τελείως ατεκμηρίωτες? Δηλαδή, υπάρχουν και αντιρρήσεις οι οποίες έχουν αίρισμα, υπάρχουν και κάποιες τεκμηρίωτες, είναι κατά περίπτωση. Έτσι. Κατά περίπτωση. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, που ίσως έρχονται γιατί δεν ξέρουν οι ίδιοι την περιουσία τους ή θεωρούν ότι ίσως θα μπορούσαν κάπως. Οι άνθρωποι ξέρουν πάρα πολύ καλά την περιουσία τους. Όσοι έρχονται μάλιστα και μας καταθέτουν αντιρρήσεις, μας την προσδιορίζουν δέντρο-δέντρο, να σου το πω έτσι. αυτό που δεν έχει κατανοήσει ακόμα ο κόσμος και θέλω να το κάνω ξεκάθαρο για τους τηλεθεατές σας είναι ότι οι επιτροπές εξετάζουν το χαρακτήρα των εκτάσεων και όχι το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχει το μαχητό τεκμήριο υπέρ του δημοσίου. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση απουσίας τίτλων ιδιοκτησίας από τους ιδιοκτήτες, αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι η έκταση είναι δημόσια. Η Κρήτη, η οποία και άλλες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες είναι διαφορετικό καθεστώς, δεν ισχύει το τεκμήριο υπέρ του δημοσίου και αυτό σημαίνει ότι το δημόσιο, για να μπορέσει να τεκμηριώσει την κυριότητά του, πρέπει να διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας. Βεβαίως. Που σημαίνει ότι ακόμα και αυτά που υποτίθεται ότι δεν είναι, που ήταν ακλήρια, που ήταν από αυτά τα διάφορα. Αυτά που ήταν ακλήρια ανήκουν στους ιδιοκτήτες, εφόσον έχουν διατεθεί. Ναι, και τα άλλα που ήταν τα ανταλλάξιμα και δεν συμμαζεύεται, σωστά. Αυτά αφορούν τους ιδιοκτήτες. Mm-hmm. Μιλάμε για δημόσιες εκτάσεις, οι οποίες πιθανόν να ανήκουν στο δημόσιο, αλλά εφόσον δεν υπάρχει τίτλοι ιδιοκτησίας από το δημόσιο, αυτό δεν τεκμηρεύεται. Οπότε, ουσιαστικά, να το πούμε πιο απλά, ο πολίτης έγινε μια εγκύκλωση από το Υπουργείο που λέει ότι όσοι διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας πρώτου 2001. Τεκμηριώνουν το αμέσως στο ιδιοκτησιακό τους. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που καλείται να λύσει κυρίως το Εθνικό Κλιματολόγιο. Και έχει λυθεί πάντως, αν θυμάμαι καλά, αν το θυμόμαστε σωστά, αυτό το θέμα που είχε με πολλές εκτάσεις που έχουν ασπαλάθους, που ήταν για τους ασπάλαθους. Έχει λυθεί, κύριε Δραγωνάκη. Ναι, μεταξύ της ανάρτησης και της κύρωσης και της διαδικασίας των αντιρρήσεων βγήκε μια νομοθετική διάταξη η οποία κατατάσσει τον ασπάλαθο στο χορτολιβατικό είδος. Το οποίο χορτολιβατικό είναι λίγο πιο, να το πω έτσι, πιο χαλαρό από το δασικό. Γιατί ακούει ο κόσμος δασικά. Και έχει λογικό έτσι να έχει τρελαθεί. Γιατί η όλη Κρήτη έχει πρασινίσει στο δασικό χάρτη. Ναι, όχι. Μα καθ' θυμάσαι όταν είχαμε πρωτοδεί τους χάρτες που είχαν αναρτήσει. Που ήταν όλα δασικά, δεν υπήρχε τίποτα. Και ψάχναμε και δεν βρίσκαμε. Ακόμα και το Παγκρίτιο νομίζω. Τι ήταν, ποιο, ένα γήπεδο δεν ήταν. Όχι, και αεροδρόμιο, στη Σιτία το αεροδρόμιο, το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Πολλά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Αλλά το ρωτάμε για του ασπαλάθου, γιατί και στο Μεραμπέλο έχει πάρα πολλέ κατεξοχή με ασπαλάθου, κατεξοχήν πραγματικά. Εξού και οι 8.000 αντιρρήσεις. Ναι, και δεν ναι, τώρα ναι. Είπατε προηγουμένως στο κτηματολόγιο, είμαστε σε φάση που σιγά σιγά πρέπει να ολοκληρώνουμε στο Ηράκλειο, σωστά. Σωστά. Όχι στο Ηράκλειο, γενικά σε όλη την επικράτεια. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2025. Α, καλά. Εγώ να σας πω ότι στο Ηράκλειο, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, σε επίπεδο της πόλης του Ηρακλείου που λειτουργεί το κτηματολογικό γραφείο, αυτή τη στιγμή νομίζω είναι περίπου 4.000 εκκρεμείς αιτήσεις για καταχώρηση εγγραπτών πράξεων, οι οποίες πρέπει να εξεταστούν από τους δικηγόρους και τον μηχανικό. Ένα μηχανικό στο κτηματολόγιο. Για να μπορέσουν να καταχωριστούν. Έναν μηχανικό και πόσους δικηγόρους? Δικηγόρους δεν γνωρίζω τον ακριβώς τον αριθμό, αλλά γνωρίζω ότι έχουν προληφθεί κάποιοι έξτρα συνεργάτες, αλλά και πάλι αυτοί δεν αρκούν για να διεκπαιρεώσουν τον όγκο των υποθέσεων αυτών. Αυτό σημαίνει ότι, επίσης να σας πω ότι έχουν δώσει, η παράταση ήταν για την ολοκλήρωση των κλιματολογικών εγγραφών ήταν να γίνει μέχρι τέλος του 2023. Πήρε μια παράταση, πήγε μέχρι τον Νοέμβριο του 2024 αυτού του έτους, αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τότε, γιατί είναι πάρα πολλές αιτήσεις, είναι και τεχνικά προβλήματα τα οποία είναι σοβαρά.
4.000 αιτήσεις, πού να προλάβουμε. Αυτό αφορά το λειτουργούν κτηματολόγιο, έτσι, για να μην πάμε στην κτηματογράφηση των βορείων περιοχών του Ηρακλείου, έτσι, του υπολείπου Δήμου Ηρακλείου, του Δήμου Μαλεβιζίου και του Δήμου Χερσονήσου. Η κτηματογράφηση αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα επίπεδο 30%. Μόνο. Και να σας πω ότι ποσοστό χαμηλότερο 50% θεωρείται αποτυχία για μια μελέτη κτηματογράφηση. Γιατί πιο πολλοί θα είναι οι άγνωστοι παρά τους γνωστούς μας. Βέβαια. Λοιπόν, δύο λεπτάκια έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας και θα θέλαμε να μας πείτε λίγο για τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας για την εκτός σχεδίου δόμηση. Τώρα τι γίνεται, βλέπουμε, υπάρχει και μια αναστάτωση. Υπάρχει και μια αναστάτωση. Το 2020 ήρθε ένας νόμος 4759, ο οποίος ουσιαστικά καταργούσε τις παρεκκλήσεις της εκτός σχεδίου δόμησης, δηλαδή γήπεδα τα οποία είναι μικρότερα από 4 στρέμματα και εγώ με πρόσωπο σε δρόμο. Με μεταβατική ρύθμιση μέχρι τέλος του 2022, το οποίο πήρε παράταση και είχε πάει μέχρι τέλος τώρα, μέχρι 31 Μαρτίου, όσοι είχαν προλάβει να εκδώσουν προέγκληση οικοδομικής άδειας. Τώρα έχουν βγει τρεις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες έχουν καταρρύψει οικοδομικές άδειες, οι οποίες έχουν εκδοθεί με τις ρυθμίσεις των κατά παρέκκληση, είτε αυτό αφορά εμβαδά μικρότερα των 4 στρεμμάτων με πρόσωπο σε κοινόχρηστο στο χώρο, είτε αφορά γήπεδα τα οποία είναι μικρότερα των 4 στρεμμάτων χωρίς πρόσωπο σε κοινόχρηστο στο χώρο. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε μπορεί να προσφύγει σε μια τέτοια οικοδομική άδεια, αυτή αυτομάτως βγαίνει άγκυρη. Υπάρχει αυτόν τον καιρό κινητικότητα. Ο Υπουργός έχει βγάλει κάποιες εξαγγελίες ότι θα τεθεί το νομοσχέδιο, το οποίο ήδη έχει δουλευτεί σε διαβούλευση, εντός αυτών των ημερών έχουν πει. Όπου θα καθορίζει, ας πούμε, κάποιες μεταβατικές πάλι διατάξεις μέχρι να πάμε στη θέσπιση των τοπικών χωρικών σχεδίων, των ειδικών πολεοδομικών σχεδίων, τα οποία θα καθορίσουν ουσιαστικά και τους επιμέρους όρους δόμησης. Σε συνδυασμό και με την κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, ούτως ώστε να μπορέσει πλέον να ξέρει η πολιτεία και ο πολίτης ποιος χώρος είναι κοινόχρηστος και ποιος όχι. Αυτές οι μελέτες έχουν προκηρυχθεί, πρέπει να γίνουν μέχρι τέλος 2025, διότι οι πόροι οι οποίοι έχουν δεσμευτεί είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι ευρωπαϊκοί πόροι και έχουμε την υποχρέωση να το έχουμε ολοκληρώσει μέχρι τέλος 2025. Για να δούμε. Πάμε για απέναντι. Το βλέπω εγώ. Ξεκάθαρα. Ναι, εννοείται. Σιγά μην έχουμε προλάβει να το κάνουμε όλο αυτό. Πολλά πρέπει να γίνουν πάντως μέχρι το 2025, από ό,τι βλέπουμε. Πολλά είναι, τρέχουν και έχουν τέτοια προθεσμία, αλλά για να δούμε τι θα γίνει και εδώ. Μα για να γίνουν όλα αυτά, κύριε Δρακονάκη, δεν χρειάζεται να υπάρχει κόσμος μέσα στις υπηρεσίες. Χρειάζεται να υπάρχει κόσμος στις υπηρεσίες. Όλο και οι πολεοδομίες και τα δασαρχεία και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες, δεν μπορούν να απεξέλθουν στο φόρο εργασίας ο οποίος έχει δημιουργηθεί. Ακόμα και εμείς οι επαγγελματίες, οι έξω ελεύθεροι επαγγελματίες, είμαστε πιεσμένοι από το φόρτο εργασίας. Οπότε όλα αυτά μαζί έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία για τον πολίτη είναι και ταλαιπωρία ψυχική και χρονική και κοστοβόρα. Για να λύσει τα προβλήματά του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Σας ευχόμαστε. Και υπομονή. Και υπομονή. 7.120. Μα το είπες, 10 χρόνια θέλουν. Για χαρά. Πολύ ωραία. Και εδώ θα ισχύσει το ρητό. Ήμουν 9 και γέρασα. Ναι. Για τους άλλους, όχι για εμάς. Όχι για εμάς. Αυτό ήθελα να σου πω. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Πάμε. Άντε, πάμε.